Άμεσες προτεραιότητες πρέπει να είναι η παιδεία, η υγεία και η έρευνα. Όποιος θέλει να ενδιαφέρεται πραγματικά για το λαό δεν μπορεί να αποφύγει αυτό το κανόνα. Για να βρούμε όμως τη δυνατότητα να αναπτυχθεί ο πρωτογενής τομέας, πρέπει η αγροτική οικονομία πρέπει να αντιμετωπίσουμε το θέμα με άξονα, ότι το χρήμα δεν δημιουργεί αξίες από μόνο του. Ανταλλάσσει αξίες, αντιπροσωπεύει αξίες, αλλά μόνο οι εργαζόμενοι με την εργασία τους μπορούν να παράξουν αξίες. Μόνο έτσι αντιμετωπίζονται και οι συνέπειες της κρίσης και ιδιαίτερα η ανεργία. Γι' αυτό απαιτείται κοινωνικοποίηση των μέσων παραγωγής, απαιτείται κοινωνικοποίηση της ιδιοκτησίας του χρήματος. Αλλά για να γίνουν αυτά θα πρέπει οι ίδιοι λαοί να αποφασίζουν για τις τύχες τους. Σε λίγο, θέλουν δεν το θέλουν, στην Ελλάδα θα έρθει στην εξουσία ο λαός και θα αποτελέσει το παράδειγμα για όλη την Ευρώπη. Ευχαριστώ. Finally, Mr. Bill Etheridge. Thank you. It's really good to see everyone coming in, and you've missed an hour of the most undemocratic thing I've ever seen.